γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Λοιπόν, σήμερα τι γλυκό σας έχω, θέλετε να σας πω, βέβαια, όσοι βλέπετε το πλάνο τώρα σίγουρα θα έχετε καταλάβει, νουτέλο τυραμισού, είναι το πιο ωραίο τυραμισού που έχετε γευτεί, ειδικά παιδιά για τα γιορτινά μας τραπέζια, επειδή θα έχουμε φάει πάρα πολύ, αυτό το γλυκό είναι δροσερό και χωνευτικό, εγώ θα το κάνω για το χριστουγεννιάτικό μας τραπέζι, δεν ξέρω τώρα το βίντεο που θα το δείτε, ελπίζω να το δείτε σύντομα, γιατί έχω πάρα πολλά βίντεο σας έχω ετοιμάσει που φτιάχνω, και βέβαια δεν θέλω γέλια, ναι με μασκαρπόνε και από του Λίντ. Τι να κάνω ρε παιδιά, είναι το καλύτερο και γενικά τα γλυκά με μασκαρπόνε τα λατρεύουμε εμείς. Σε λίγο θα αρχίσει να μου λέτε ρε, παίρνεις ποσοστά, δεν παίρνω ρε παιδιά, τίποτα, όλα τα πληρώνω. Αλλά ξέρετε ότι πάντα σας λέω τα υλικά γιατί θέλω να έχουμε την ίδια συνταγή και το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ έχω γάλα φρέσκο και έχω βάλει μια κουταλιά της σούπας νες καφέ. Και το είχα ανακατέψει. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και καλούρα, λίγο και κονιάκ. Δεν είχα, δεν έβαλα. Συνεχίζω να παίρνω αυτή την πραλίνα που μας πρότεινε η Σοφία, η Σιώπου. Είναι πολύ ωραία από τη Σκλαβενίτη. Μονόρα, μισή τιμή. Αυτό, παιδιά, το κακάο το λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ τη Ζεστλέ. Φυσικά αντόρο κρέμα γαλακτός. Ούτε κρετόρε, ούτε μόρφα του τερμόλ. Μακριά. Και τα σαβαγιάρ μας. Πάμε να δούμε την εκτέλεση για αυτό το φανταστικό γλυκό και να δείτε πόσο εύκολα θα φτιαχτεί. Λοιπόν, έχω βάλει μία στρώση κάτω σαβαγιάρ που τα έχω βουτήξει στο γάλα και στον καφέ. Τώρα θα βάλω λιωμένη πραλίνα φουντουκιού. Κολλάζομαι, τη στρώνω πάνω από τα σαβαγιάρ μου τα βρεγμένα που είναι μεγάλα, σας είπα, και με καφεδάκι, νες καφέ. Όποιος θέλει παιδιά βάζει και ποτό, καθίσα βάλω λίγη ακόμα εδώ, νουτέλα ή πραλίνα. Αυτή που σας έδειξα από το Σκλαβενίτη, η Μπονόρα που μου την έχει πει το σοφάκι Ιτσιόπου. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία και είναι οικονομική. Λοιπόν, πραλίνα, νουτέλα σας το ξαναλέω, τα χόλα ίδια. Ό,τι θέλετε βάζετε, μερέντα, νουτέλα, νουκρέμα, αυτή την Μπονόρα, ό,τι σας αρέσει θα βάλετε. Λοιπόν, έχω χτυπήσει την κρέμα γαλακτός με άχνη και τα μασκαρπόνε. Δεν θέλω να σας δείχνω αυτό το στάδιο ρε παιδιά και να σας παίρνει τα αυτιά το μίξερ. Είναι περιττό, γι' αυτό δεν σας το δείχνω. Ορίστε, εδώ είναι η κρέμα αντόρο, η γαλακτός με 4 κουταλιές σουπασάν και 2 μασκαρπόνε. Τώρα θα στρώσω πάνω από την νουτέλα τη μισή μου κρέμα. Την νουτέλα παιδιά την έβαλα στο φούρνο μικροκυμάτων για ένα λεπτό για να ανερευστεί. Λοιπόν, θα ρίξουμε. Τι γίνεται εδώ, την κρέμα μας, τη μισή, στρώνουμε και θα κάνουμε τώρα άλλη μία στρώση σαβαγιάρ, βουτυγμένα εννοείται παιδιά στο γάλα και στο καφεδάκι μας, τη πάλι πραλίνα φουντουκιού από πάνω και τελειώνουμε με την κρέμα. Το κακάο λοιπόν που λέτε θα το βάλω παιδιά πριν το σερβίρω τον τυραμισού γιατί είναι πιο ωραία στη γεύση, δεν πανιάζει, δεν υγραίνεται, δεν πανιάζει, δεν υγραίνεται παιδιά το κακάο. Οπότε πριν σερβίρετε τη γλυκάρα σας βάλτε παιδιά πασπαλίστε και με κακάο. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξω λίγο πάλι με τα σαβαγιάρ πώς το κάνω και θα επανέλθω να δείτε το τελικό στάδιο για να μην σας κουράζω και να μην είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ πέρα παίρνω το σαβαγιάρ, το βουτάω στο γάλα μου και στον καφέ μου και στρώνω, το βλέπετε, βουτάω, έτσι, 3-4 δεύτερα. Και στρώνω, βουτάω και στρώνω, αφού στρώσω όλα τα σαβαγιάρ πάλι από πάνω πραλίνα και την υπόλοιπη κρέμα. Θα μπει στο ψυγείο, θέλω παιδιά οπωσδήποτε μία μέρα στο ψυγείο, ένα βράδυ δηλαδή, και πριν το σερβίρετε θα το πασπαλίσω όλο με κακάο. Λοιπόν, αφού έστρωσα και την επόμενη στρώση σαβαγιάρ, άλυψα με την πραλίνα φουντουκιού όλα τα σαβαγιάρ και τώρα με την υπόλοιπη κρέμα μας
Και παιδιά, αυτό είναι το νουτελό τυραμισού που δεν υπάρχει. Όπως έχει γίνει ο χαμός του χαμού με το μιλφέι, με αυτό να δείτε τι έχει να γίνει. Και όσοι αγαπάτε τυραμισού, δεν υπάρχει, παιδιά, πραγματικά είναι καταπληκτικό. Το είχα φτιάξει πριν 2-2,5 χρόνια στη σελίδα, είχε γίνει πανικός. Εννοείται ότι το έχω δει σε ξένο κανάλι στο YouTube και το έφτιαξα πάλι με δικές μου αλλαγούλες. Που κάνω εγώ πάντα στις συνταγές, βάζω δηλαδή πολλά πράγματα δικά μου. Παίρνω την κεντρική ιδέα, γιατί όλοι τα παίρνουμε, εννοείται, άσχετα ότι εγώ πάντα αναφέρω πηγές, γιατί δεν έχω τέτοια προβλήματα με τα δάκια μου, να αναφέρω πηγές. Λοιπόν, αυτό είναι στρώνεται πολύ καλά, την τέλεια κρέμα, τη μασκαρπόνε μας, σαντιγί. Και μασκαρπόνε είναι αυτή η κρέμα, την ξέρετε, τη γνωστή. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα σας δείξω και πώς πασαλίζω με το κακάο. Να το δείτε ολοκληρωμένο γιατί να μην έχετε παράπονο, δεν σας τα δείχνω όλα. Αλλά και πριν σερβίρω, αύριο το βράδυ δηλαδή, γιατί είναι το χριστουγεννιάτικο μου τραπέζι αυτό, πάλι θα πασπαλίσω. Λοιπόν, πάμε να πασπαλίσουμε. Να δείτε τι ωραία που δείχνει. Παιδιά, καταπληκτικό κακάο της Nestlé, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Και είμαστε έτοιμοι. Θέλω τρελοκουζινάκια μου από το βράδυ. Από την προηγούμενη μέρα θα μου το κάνετε. Τι γλυκαρά είναι αυτή. Χριστέ μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο παιδιά τυραμισού. Νουτέλο τυραμισού. Μία μέρα πριν για να παγώσει πολύ καλά. Και πριν το σερβίρετε, πάλι θα κοσκινήσετε αλευράκι να ρίξετε από πάνω. Έτοιμη παιδιά η γλυκάρα μας μετά από ένα βράδυ στο ψυγείο, μόλις την έβγαλα για να σας κεράσω. Είναι το πιο ωραίο γευστικό σοκολατένιο τυραμισού, χωρίς αυγά, χωρίς να παιδεύεστε. Είμαι σίγουρη ότι θα το δοκιμάσετε και θα το φτιάχνετε συνέχεια γιατί θα σας το ζητάνε. Έχει διάμεσα την πραλίνα φουντουκιού, παιδιά, τη λιωμένη, βέβαια την κρέμα μας σε μασκαρπόνε. Είναι ένα γλυκό που σε όλους θα αρέσει, μικρούς, μεγάλους, και είναι ένα γλυκό που δεν σε βαραίνει και δεν σε λιγώνει. Τώρα θα σας κόψω και ένα κομμάτι να σας χεράσω, να το δείτε μέσα για να ξετρελαθείτε και να το δοκιμάσετε. Πάμε τώρα να κολλαστούμε όλοι μαζί παρέα. Εδώ κοιτάξτε. Τέλειο, συγκλονιστικό, ένα λεπτό τρώω. Δεν υπάρχει. Δικό σας με πολύ αγάπη να περάσετε τέλεια. Drop it.